Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι του Γιώτσι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι τέλεια. Πάμε χαμόλι, like, subscribe. Είναι ένα τρομερό βίντεο με πολλές πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να μάθουμε το πού κρύβεται ο Hitman και ποιος τον πήρε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe, καμπανάκι. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι απόσπασμα από τα live streams εδώ πέρα που κάνουμε στο YouTube. Πολύ μου αρέσει το κάνω αυτό που θέλω την κάμερα. Οπότε για να μην χάνετε κανένα live stream, κάντε follow εδώ πέρα. Στριμάρουμε και στο Trovo που είναι πολύ καλύτερη ανάλυση και γενικά είναι πολύ μεγάλο το κοινό που στηρίζει. Πάμε στο βίντεο. Το κρου μου είναι Γιώτσι. Λοιπόν, τρέχω λίγο γρήγορα με το S3. Βασικά με το S3 με τη μηχανή θα πάω γρήγορα. Για να πάω και off-road. Να τσεκάρω λίγο τις φυλακές και μετά την καταιγίδα θα πάω να τις ψάξω καλύτερα. Έτσι θα κάνω. Πάμε λίγο να δω. Δεν πήρα τη μηχανή γιατί ξέρετε πάει off-road, πάει και τα πάντα. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Είναι για αυτά ανοιχτή η πόρτα. Ωραία, φεύγω και έρχομαι, παιδιά. Έχουν ανοιχτέ τι πόρτε. Φεύγω και θα ξανάρθω. Επιστρέφω γρήγορα πόλη να βρω βοήθεια. Λοιπόν, επιστρέφω πόλη. Να κόψω λίγο Kings από του μπάτσου. Λοιπόν, άκου, έχω μια μεγάλη μπίζνα. Για πες. Πρέπει να παγάγουμε μπάτσο. Έναν γενικά ανώτερο. Και να μα δείξει την τοποθεσία που βρίσκεται το Hitman. Έμαθα ότι σε ενδιαφέρει και σένα. Ναι, μάλιστα. Είσαι έχεις μέσα... κάνει δηλαδή στο. Εγώ είμαι μέσα. Θα πάρουμε ένα μπάτσο απαγωγή, θα τον να. Αναγκάσουμε, θα τον βασανίσουμε μέχρι να μα πει τα πάντα. Αυτή είναι η δική μα. Να τώρα το βγαίνει. Ωραία, έλα, καθίστε εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε τον μπάτσο πίσω. Πάμε στον μπάτσο. Κύριε αστυνόμε. Αστυνομία, αστυνόμε. Κάτω σημαδεύεστε, κάτω σημαδεύεστε. Έξω με τα χέρια ψηλά. Άμα κουνηθείτε, πεθάνατε. Σημαδεύεστε και οι δύο τώρα. Κάτω, έλα, κατέβα. Μπες μέσα, γάμο το. Δες τον εκεί πέρα. Δες τον, κατέβα στα χεράκια σου, αγόρι μου. Δες τον πριν φύγουμε. Θα μας πεις ότι θέλουμε και αν μας τα πεις, σου υπόσχομαι εγώ ίδιος ότι όποιος σε πειράξει στο τμήμα θα πέσει νεκρός. Θέλουμε να μας πείτε πού είναι κρυμμένος ο Hitman, σε ποιο κελί, σε ποιο μπουντρούμι ή εάν έφυγε από τις φυλακές με κάποιο μυστικό τρόπο. Το αυτάκι μου έχει πάρει ότι ο κύριος Αρθάς μπαγλάρωσε το Hitman και τα κατάφερε. Ο κύριος Αρθάς, κρατήστε όνομα. Λοιπόν, ποιοι άλλοι πήραν μέρος σε αυτή την επιχείρηση. Το VI. Τα όπια. Τα όπια δεν νομίζω να είχα πάρει. Εγώ και όπια είχα δει. Όχι, εγώ ξέρω τι λέω, να φέρουμε κανένα δυο τρεις ακόμα εδώ πέρα, μπας και καταλάβουν τι. Ωραία, πάμε εμείς οι δύο να φέρουμε αλλούς και να φυλάνε οι άλλοι. Όχι, θα πάμε τρία άτομα και θα αφήσουμε δύο άτομα εδώ πέρα. Εδώ τους δύο τσάκαλους εδώ πέρα θα αφήσουμε. Πάμε, δεν θα το σκοτώσουμε. Θα φέρουμε και άλλους να γεστούν πάνω τους. Οπα, φάρει, ελπίζω. Κάτσε. Οπα! Άραξε. Μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Βγάζουμε μάσκες και θα μπούμε μέσα σαν τέτοιο. Ναι. Σαν. Βάλτε μάσκες. Και τσάντες, βάλτε και τσάντες. Έτσι όσο εγώ επί έχω μπορώ να το έχω, πάμε. Κύριε, είδατε τη γυναίκα από μέσα. Φίλε μου, έλα εδώ τώρα όπως είσαι εδώ. Όλα κόλλα στα μάξια. Εγώ. Εσύ κύριε. Κύριε. Κάνε κάτι. Πιάσε κάτι για να σας πιέσω. Εγώ. Είσαι περικυκλωμένος από αστυνομικούς κόλλα στα μάξια. Έλα, μην κάνεις τίποτα, Λοιπόν, μην κουνηθείς. Τίποτα. Πες τα όλα μέσα. Πες τα όλα μέσα, τώρα. Τα όλα μέσα. Όλοι τα όλα μέσα, τώρα. Και να φύγουνε. Και να φύγουν και να μην ξαναγυρίσουνε. Αλλιώς είναι νεκρός. Καταλαβες. Να βάλω και εγώ το δικό μου μέσα. Να βάλω το δικό μου μέσα. Πες να φύγουν τώρα. Φεύγετε, παιδιά. Πες να φύγουν τώρα. Πες να έρθει εδώ τώρα. Φύγετε. Να έρθει εδώ τώρα. Φύγετε. Τώρα θα τη φάσει το κεφάλι. Όχι, μη. Ήρεμα. Δεν έρθει. Δεν θα γυρίσει. Θα έρθει και εσύ μαζί. Πάρτε τον για αυτό τον μπάτσο και να φύγουν οι άλλοι. Φύγετε, ρε παιδιά. Φύγετε. Λοιπόν, μπάτσε. Θέλω να μου πεις τι θέση έχεις. Σε αστυνομία. Ένας απλός Ελλάς. Μάλιστα, ωραία. Κύριοι, δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει. Συνάδελφοι. Οχ. Τώρα θα δείτε γατάκια. Τι οχ, ποιο φέραμε. Για πείτε. Σήκω πάνω. Όπα, όπκε! Ένας απλός αστυνόμος είπες ότι είσαι πριν. Να τα μας. Ένας απλός όπκε είμαι ρε παιδιά. Ναι, κάτσε γατάκι. Λοιπόν, θετικό. Θα σου κάνω μια απλή ερώτηση.
Ναι. Πού είναι ο Hitman? Απαντάς, σκοτώνουμε συνάδελφο. Διάλεξε. Στη φυλακή. Σε ποια φυλακή? Σε ποια φυλακή της πόλης? Στις κεντρικές φυλακές, υποθέτω, του Λος Σάντος. Στις κεντρικές, καλή πληροφορία μέχρι τώρα. Αλλά υποθέτηση ή όχι? Μα που πέρα παιδιά, αστυνομικός είμαι, όχι αρχιφύλακα. Για κάτσα να σου πω, αγόρι μου, είσαι όποια, σωστά? Είσαι όποια, ωραία. Επειδή κάποτε πριν μου τη δώσει στα νεύρα το κράτος και όλο αυτό, έχω υπάρξει και εγώ στα όποια. Και πάντα έπαιρνα μέρος στις μεταγωγές των εγκληματιών. Οπότε δεν γίνεται να μην έχεις πάρει μέρος και εσύ στη μεταγωγή του. Δεν έχω πάρει. Ορκίζεσαι. Γιατί, ξέρετε, να σου κάνουμε ερώτηση. Δεν αναλαμβάνουμε εμείς το Hitman, παιδιά. Στο Θεό πιστεύεις? Στο Θεό. Ναι. Εννοείται. Βάλε το χέρι στη βίβλο τότε και πες όταν μας πεις την αλήθεια. Έχει ένα καλό βιβλιοπωλείο στην κεντρική πλατεία. Έχει μια φρέσκια, αν μπορείτε. Δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Καλά, συγγνώμη. Παιδιά, ακούστε τον. Λοιπόν, συνάδελφο, μη μιλάς εσύ, πολύ μιλάς και θα πες νεκρός. Θα σου βάλω το πλάγι μέσα στο στόμα και θα περάσω τη σφαιρούλα πίσω το κεφάλι σου. Τζάμπα κούρεμα ένα ευρωίκα. Θα πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Το όνομά σου είπαμε David, σωστά, από τη δεύτερη σειρά. David Legend. David Legend, κύριε Legend μου, χαίρομαι πολύ που θα είστε συνεργάσιμος. Διότι θα σκοτώσω τον συνάδελφό σου. Όχι, όχι. Ωραία, χαίρομαι. Γιατί έχω λίγο και κάτι κρίση άγχους και άμα αρχωθώ δεν ξέρω τι κάνω, κατάλαβες. Μη χτυπήσει κανένα δικό σου μόνο, ε. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, θα μας πείτε πού είναι ο Hitman τώρα, ακριβώς θέλουμε τοποθεσία. Κοιτάξτε, κύριε, λοιπόν, ακούστε με. Λοιπόν, στη μεταγωγή του Hitman δεν ξέρουμε καν πότε έγινε. Ξέρουμε μόνο ότι δεν θα ασχολούμαστε με το Hitman γιατί μας σκοτώνει όλους. Έχει σκοτώσει πόσους αστυνομικούς, είμαστε πλήρως ανίκανοι. Ορκίζω. Σας σκοτώνει επειδή τον κυνηγάτε. Μα δεν το. Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω, κύριε. Δεν την κυνηγάμε πλέον από κυβέρνηση. Μας έχουν πει για το. Μην τρέμεις, Πεπέγκα, μην τρέμεις, παλιό Πεπέγκα. Λοιπόν, βάλε το χεράκι πάλι εδώ στη βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη και θα ορκιστείς ότι δεν πήρες μέρος στη μεταγωγή του. Θα ορκιστείς το Θεό ενώπιον όλων. Για να δούμε. Ωραία, εκεί πιο κοντά ακούμπησε το, έλα. Μπαπ, ωραίος, ορκίσου τώρα. Δεν μιλάει, ε. Άμα σου δώσω ένα δικό του, θα μιλήσει μάλλον. Όχι, 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 όχι. Ωραία, οπότε ήσουν στη μεταγωγή για να μην μιλάς και να μην ορκίζεσαι, σωστά? Ήμουν, ναι. Τέλειος, αγορίνα μου! Αλλά, μισό λεπτάκι, δώστε μου, μισό λεπτάκι. Θέλω απλά να σας πω ότι ήμουν στη μεταγωγή, θα σας πω όσα ξέρω, γιατί δεν τα ξέρω όλα. Ωραία. Έχει περάσει και καιρός. Απλά θέλω, αν μπορείτε, έστω τους συναδέλφους μου να τους αφήσετε να φύγουν. Ωραία, όχι. Αφού μας το ζητάς αυτό, αφού μας το ζητάς αυτό και εγώ εκβιασμούς δεν θέλω, ο πρώτος είναι νεκρός. Εκβιασμούς, δεν θέλω εκβιασμούς. Κατάλαβες, εδώ κάνω κουμάντο εγώ με τους άντρες μου. Κατανοητό. Θέλουμε πληροφορίες, είπαμε. Τι πληροφορίες? Πόσοι τον φυλάνε, πόσα μέτρα είναι το κελί του από την είσοδο, πώς μπορούμε να το διαρρήξουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να τον βγάλουμε έξω. Ωραία, ωραία. Θα σας πω τα πάντα, ό,τι ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, μου ζητήσαν βοήθεια από την ομάδα Όπια, το FBI. Ωραία. Ζητήσαν έναν-δύο αστυνομικούς. Ένας αστυνομικός πέθανε στη μεταγωγή. Έμεινα μόνο εγώ. Φανταστώ, ωραίος. Έμεινα εγώ. Να βοηθήσω το FBI στη μεταγωγή, λόγω του ότι ο Hitman είναι γενικά πάνω από την πόλη και έχει πολλούς υποστηρικτές. Ωραία, φτάνουμε στις φυλακές λοιπόν με τα μεταγωγικά. Ναι, ναι. Και μας λέει ένας εκεί πέρα αντιστράτηγος. Αντιστράτηγος. Αυτός ο Αρδάς. Ο Hitman τον έλεγε Κατσίκα. Ο Αρδάς. Ο Αρδάς. Πώς λέγεται αυτός? Εγώ τον ξέρω αντιστράτηγο. Άρδας Κατσικάς. Κάτι τέτοιο. Κατσικάς. Ναι. Μας λέει να πάρουμε περίμετρο και θέλει, λέει, δύο άτομα να σημαδεύουν, λέει, τον Hitman. Ωραία. Εκεί πέρα έγιναν κάποιοι εκβιασμοί, τέλος πάντων. Ναι. Για να βρουν μια κοινή λύση, μήπως και δεν μπει ισόβια. Ωραία. Και ισόβια, ναι. Πίνει αυτή τη στιγμή ή όχι? Άκουσα ότι η ποινή του είναι ισόβια, δηλαδή σε αυτούς που κρατάνε τις φυλακές είπε... Δηλαδή δεν θα βγει ποτέ? Αυτό άκουσα, ναι. Ωραία. Είναι ένας παραπάνω λόγος για να τον σώσουμε, να τον βγάλουμε. Ναι. Και... που λέτε, εκεί πέρα μας έβαζε να σημαδεύουμε τον Hitman και τον πήγε στις πόρτες των φυλακών και μίλαρε και
Και λέει η Σόβια, λέει η Σόβια. Λολότα, Λολότα! Η Σόβια! Σας παρακαλώ, κύριε, εγώ έξω από τις φυλακές ήμουν. Ξέρω μόνο ότι τον έβαλα από την κεντρική πύλη των φυλακών στο κεντρικό κελί, το τέτοιο το μεγάλο. Και. Τι και. Ο μόνος που πραγματικά ξέρει το κελί. Ναι. Είναι ο κύριος Κατσικάς, αντιστράτηγος. Μάλιστα. Το πραγματικό κελί. Δεν μ' άφησε κανένα να μάθει με το κελί. Μας έδιωξε όλους απ' έξω. Πού βρίσκεται αυτός? Αυτός υποθέτω θα βρίσκεται στα κεντρικά του FIB. Δεν είναι εκεί όμως. Δεν από είναι... ό,τι με ενημερώνουν, όχι. Και... Μήπως είναι στο σπίτι με τη γυναικούλα του και κοιμάται? Δεν ξέρω. Μήπως έχει πάρει κάποιο ρεπό, πήρε προαγωγή που έπιασε το Hitman. Εμένα με ζητήσανε από το τμήμα συνάδελφε, να βοηθήσω στη μεταγωγή. Να σου πω κάτι. Μου φαίνεται ότι μπορεί να λέει και ψέματα, γιατί μας τα λέει όλα πολύ απλά. Λες. Ναι. Είπε πόσα ψέματα και είδε που κατάληξε. Γι' αυτό ακριβώς. Τι ψέματα είπα, κύριε. Είπα ότι είμαι ένας άνθρωπος Ελλάς απλός. Είμαι ένας απλός όπκι. Θες να του να κόψουμε. Κόψω κανένα δάχτυλο. Κόψω κανένα δάχτυλο. Ναι, κόψω κανένα δάχτυλο λίγο να. Γιατί δεν μου το χεράκι, αγόρι μου. Μπορώ να μην βλέπω εγώ, θα βγει πάλι το άσμα. Ναι, γυρνά από εκεί. Σήκω πάνω και κοίτα από εκεί, αγόρι μου. Ωραίος. Τα χεράκια πήγαινε προσεξά τον όριος. Κύριε, σας είπα, ο μόνος που πραγματικά ξέρει είναι ο αντιστράτηγος. Ο αντιστράτηγος. Εγώ μόνο από ποια πύλη μπήκε. Αφήστε τώρα στο λογό από το ΕΚΑΒ. Θέλετε να σας πάω στις φυλακές να δείτε την πύλη στην οποία μπήκε. Κύριε, μ' ακούτε. Κύριε, μ' ακούτε. Νομίζω μου έδωσε κάποιους πιθανούς αριθμούς. Ωραία, για βγάλετε σημειωματάρια να γράψετε μερικούς. Έλα, πες το. Γράψτε. Λοιπόν, 32. Μισό λεπτό να το γράψουμε. Ναι. 32. 95. Ναι. 084. Τέλειο. Ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, τελειώσατε. Εγώ ξέρεις τι λέω, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Επειδή βλέπω ότι δεν δίνουν ανταπόκριση κάποιοι. Ούτε ο αριθμός. Ναι, λοιπόν. Εγώ λέω να τους αφήσουμε εδώ πέρα με τα πόδια να φύγουνε και να έχουν στο νου τους όμως θα κυκλοφοράνε πάντα με το φόβο στον δρόμο σε κάθε περιπολία πως κάποιοι θα είναι από πίσω τους που θα τους παρακολουθούνε. Αυτό με τα άσπρα μαλλιά πρέπει να προσέχουμε, ναι. Πιστεύω. Ναι, αυτός εδώ πέρα ο κύριος Σόπκε. Ναι, γιατί εγώ λέω να τους σκοτώσουμε. Όχι. Ναι, και εγώ λέω να τους αφήσουμε να ζήσουν. Εγώ λέω να τους αφήσουμε και να προχωράνε στον δρόμο με το σκεπτικό ότι κάποιος κάποια στιγμή θα είναι από πίσω τους. Κατάλαβες, κύριε David, πώς σας λένε? David ο θρύλος, ναι. Δεν με νοιάζει. Αφού με ρωτήσατε. Αυτά που σου είπα τα άκουσες? Ναι, σας άκουσα, κύριε. Θα τα ενημερώσεις κιόλας και στους δικούς σου να φοβούνται να βγουν έξω για περιπολία, έτσι θα τους πεις. Εντάξει. Ας το πούμε η μπράβη του Hitman. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες κακουχίες, θα τις ονομάσω εγώ. Δεν πειράζει, όλα καλά, συνεχίζουμε. Στην ουσία διαγράφηκε μνήμη μας, δεν θυμόμαστε τίποτα από ό,τι έγινε αυτή τη μέρα. Οπότε εγώ ανεβάζω αυτό το βίντεο απλά για να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για το που μπορεί να κρύβεται. Βέβαια μάθαμε λίγα πράγματα ότι απλά είναι σε μια φυλακή, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι, η προσπάθεια μετράει. Πάμε να like όλοι, subscribe και μείνετε συντονισμένοι στα live μας εδώ πέρα στο YouTube. Λοιπόν, ευχαριστώ τους πάντες και τα λέμε.